Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Ελπίδες υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι όλα είναι αντίξωα. Η προσπάθεια αυτή τη στιγμή που καταβάλλεται είναι να παραλυφθούν από τα παραπλέοντα πλοία όσοι έχουν ήδη φύγει από το πλοίο και έχουν και βρίσκονται σε μεγάλη βάρκα, σωσίβια λέμβο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις που εστιάζονται αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες για 2+2 επιβάτες που ενδεχομένως βρίσκονται σε ειδική ανάγκη. Αναμένεται σε λίγο το ρημουλκό για να επιχειρηθεί η ρημούλκηση του πλοίου και βέβαια όλα τα πλοία που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα πλέον στην περιοχή, οι δυνάμεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού σώματος επίσης είναι διαθέσιμες και τον πλήρη έλεγχο τον ασκεί η ιταλική διοίκηση. Ενημερωθήκαμε και από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, τον κύριο Αθανασόπουλο, και από τον υπουργό, και η μέρα θα είναι μεγάλη. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν όλα πριν έρθει η νύχτα. Τι σας είπαν για τα άτομα που έχουν ανάγκη, τι εννοείτε? Αναζητώνται 2 που ενδεχομένως, αλλά δεν είναι βέβαιο ακόμα, βρίσκονται στη θάλασσα. Και 2 που είναι στην τσουλήθρα του πλοίου. Αυτά είναι είναι σε λέμβο. Ειδική επιχείρηση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αν έχουν πέσει στη θάλασσα, διερευνώνται. Διερευνώνται. Ξέρουν αν είναι Έλληνες. Δεν ξέρουν τι είναι και δεν κάνουν τέτοιες διακρίσεις. Δεν το λέω για διακρίσεις. Ναι. Γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια και είναι προς το τέλος η σύνταξη του πλήρους καταλόγου των επιβενόντων. Εσείς το ρημουλκό πρέπει να σπεύσει πρώτα απ' όλα. Το ρημουλκό σπεύδει, αλλά θα χρειαστεί μία ώρα ακόμα περίπου για να είναι στην περιοχή. Την αντίδραση πώς την είδατε μέχρι τώρα? Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτή τη στιγμή και να σχολιάσω τίποτα παραπάνω από το γεγονός, και σε αυτό θα μείνω, ότι όλες οι δυνάμεις βρίσκονται και από την πλευρά των Ιταλικών αρχών και από των Ελληνικών σε εγρήγορση. Η αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από πολλά. Τώρα τα αίτια δεν μπορούν να διερευνηθούν τώρα, είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα ανοίξει αμέσως μετά. Το πρώτο που υπάρχει τώρα ως επίγουσα ανάγκη είναι η διάσωση των επιβενόντων. Το κενό μεταξύ 4 και 6 παρά 10 που ενημερώθηκε ο θάλαμος επιχείρησης του λιμενικού, αυτό το κενό... Αυτό το κενό δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω εγώ. Φαντάζομαι όμως ότι οι ιταλικές αρχές θα είχαν παρέμβει πιο έγκαιρα, γιατί ισχύει αυτό. Ο Ιταλός πλοίαρχος επικοινωνεί με τις ιταλικές αρχές, δεν επικοινωνεί με τις ελληνικές αρχές. Σε διεθνή χωρικά ύδατα είναι το πλοίο. Είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα και βέβαια δεν έχει τρόπο να κινηθεί με τις δικές του μηχανές.